Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, γιατί πλησιάζεις? Όχι ρε, βγάζω μια φωτογραφία, την αναβάζω στην ομάδα μας. Τον καφέ. Καλή εβδομάδα. Ο καφές αυτός είναι, εντάξει φίλε, δεν το συζητάω. Είναι σήμα κατά τεθέν του ΠΑΟΚ 24. Μας έχει πρίξει ο Άρας, μας έχει πρίξει με την ανακοίνωση, με το αυτό που ο Λάσκαρης, με το pop. Κουραστικό μας είναι. Περάσαν δύο χρόνια για να καταλάβει ο Λάσκαρης τη ματαιότητα του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ. Ότι παίζεις και δεν κερδίζεις τίποτα. Δηλαδή, μετά από δύο χρόνια. Κάτσε ρε φίλε. Τόσο πολύ σε πήρε ρε φίλε. Όταν λες την κατάλαβε, αν την είχε καταλάβει, σήμερα θα συζητούσαμε την αποχώρησή του από τον μπάσκετ. Την κατάλαβε και θύμωσε, λέει. Τσατίστηκε και θα κάνει την επανάσταση. Ναι. Και λέει ο συνάδελφος ότι αν αυτά τα έκανε ο ΠΑΟΚ, τώρα θα ήταν πρώτη είδηση. Ενώ τώρα που τα κάνει ο Άρης είναι ένα μικρό. Και του λέω, αυτό που περιγράφεις τώρα είναι η διαφορά των μεγεθών. Γι' αυτό συμβαίνει. Είναι παοξίδες ρε φίλε, κάνουν πιο πολύ φασαρία, είναι φασαρτζίδες. Είναι πολλοί. Τι να κάνουμε. Δεν συμβούκεν το πολλό το F, μπορείς να πεις εσύ. Αλλά ότι είναι πολλοί και ότι σαν μέγεθος, είτε μιλάμε για κλικ στο ίντερνετ, είτε μιλάμε για τυράζεις στις εφημερίδες, είτε μιλάμε για οτιδήποτε ας πούμε που έχει να κάνει μεταφράζεται σε χρήμα, είναι περισσότεροι ρε φίλε Λάσκαρη. Θα το καταλάβεις και εσύ, μην πεις και εσύ σαν τον Μυτιλινέο κάποια στιγμή. Που άρχιζε ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Και τρεις κουβέντες στις τέσσερις ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν ενταλγκά, τι να κάνουμε. Έλεγε. Δεν έλεγε, ρε φίλε, αφού ουσιαστικά εκεί ήθελε να έρθει. Λέει, μας ξεγέλασε ο Τσοχατζόπουλος. Ανάποδα τα έδωσε. Αυτά. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Εδώ, οι δυο μας. Ήσυχα-ήσυχα. Χωρίς τη ζαλάδα που προκαλεί ο τρίτος, ο οποίος είναι σε αποστολή. Στη Νέα Σμύρνη θα σε δούμε σε λίγο με την πλατεία να μας περιγράψει τι κατάσταση συνάντησε εκεί στα καφέ της πασίγνωστης και ιδιαίτερα μεγάλης σε μέγεθος αυτής πλατείας. Το απόγευμα στις 6:15 ο ΠΑΟΚ δίνει τον τρίτο αγώνα για τα play-off κόντρα στον Πανιόνιο. Αυτό είναι βασικό θέμα για τη σημερινή ημέρα στο ΠΑΟΚ 24. Βεβαίως δεν γίνεται να μην αφαιρθούμε σε άλλη μια επιτυχία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, σε άλλο ένα double το οποίο κατέκτησε στη Χαλκίδα. Αυτή τη φορά κατέκτησε και το τελικό. Κατέκτησε και το κύπελο, αφού επικράτησε και στο τελικό του τελικό που έγινε εκεί με 2-0. Σε ένα Σαββατοκύριακο που ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο με τελικούς κυπέλους σε διάφορες χώρες. Άλλες χώρες. Με το μάτς στο μπάσκετ χθες το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θύμισε λίγο δεκαετία 90, Άρη ΠΑΟΚ θύμισε. Εκεί είναι, δεν είναι βήματα, τελευταίο δευτερόλεπτο και τέτοια. Ναι. Εντάξει, ωραίες σκηνές. Είχε ένα ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Είχε κάτι. Αν ήσουν Παναθηναϊκός, θα ήθελες να κάνει η ομάδα σου ένσταση? Άσε τις διαμαρτυρίες, ρε παιδί μου. Διαμαρτυρίες, ναι, λογικό είναι. Εντάξει, όταν αδικήσε. Δεν είναι. Ένας λόγος υπάρχει. Μόνο να πάρει κανένα σφίγμα στο επόμενο παιχνίδι. Δεν έχει τίποτα άλλο να κερδίσει. Το ξέρει και ο ίδιος. Προκαλεί αυτή τη φασαρία και σκέφτηκε κάτι για να τους φοβήσει να πάρει κανένα σφίγμα στο άλλο παιχνίδι. Ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ. Δεν θα κατέβει και να χαμε να λέγαμε. Πολλές δηλαδή, φορές. Σε ποιους απευθύνονται. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι έχει φάει κάποιος ότι θα κατέβει ο Παναθηναϊκός? Ναι, ναι. Πολλές φορές η ανωτερότητα, βασικά πάντα στον αθλητισμό, η ανωτερότητα ας πούμε φαντάζει σαν βλακεία. Και λένε όλοι γιατί όχι, να πάει να κάνει ένσταση, γιατί να μην κάνει. Ναι, να πάει με τον Γάβρο στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί να μην πάει. Να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση πως στην παραγωγική ευφυΐα, στον δείκτη παραγωγικής ευφυΐας, όταν μπορεί ένας να βγει και να πει: παιδιά, να σου πω κάτι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν βηματάρες, αλλά τι να κάνουμε, δεν τα είδε ο διαιτητής. Και αυτά τα λάθη μέσα στο πρόγραμμα είναι. Είχαμε μια σχετικά καλή διαιτησία σε αυτή τη σειρά των τελικών. Έστω και έτσι, με αυτόν τον άδικο τρόπο, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δεν πειράζει, θα πάμε εκεί μέσα στην έδρα του και θα σπάσουμε ξανά την έδρα και θα πάρουμε εμείς προβάδισμα. Δηλαδή, αυτό αν το πει ένας, υπάρχει περίπτωση να βγουν και να του πούνε οι ομοειδεάτες του ότι. Φίλε, είσαι κορόιδο, σε εκμεταλλεύονται, δεν προστατεύεις το κύρος και τα συμφέροντα της ομάδας μας. Υπάρχει. Μα αυτά είναι τα συμφέροντα της ομάδας μας, ρε φίλε. Να ανέβει συνολικά
στα μάτια και του υπόλοιπου κόσμου. Αφού είσαι δυνάστης. Από τη στιγμή που όλοι ξέρουν ότι μόνο οι απειλές εδώ και χοντρές απειλές πιάνουν τόπο. Γι' αυτό και το συνεχίζουν στο ίδιο στυλ και δεν είναι υπεράνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς στην Ελλάδα. Σε άλλη χώρα, στην Αγγλία για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποθεωθεί μια τέτοια αντίδραση, αλλά εδώ δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να απειλήσει, να βρει κάτι χοντρό-χοντρό και να προσπαθήσει να εκβιάσει για το επόμενο παιχνίδι. Για μια φάση τώρα, όπου στο replay, μόνο στο replay, το δεύτερο, και σε αργή κίνηση μπορείς να καταλάβεις ότι έκανε κάτι παράτυπο ο Σπανούλης. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά είναι πολύ άδικο τώρα να μιλάς για μια φάση. Δεν φταίνε οι παράγοντες μόνο, διότι το κλίμα και το επίπεδο το δημιουργούμε όλοι. Όταν δεν είναι κατάπτυστο το να κάνεις μανούρα για αυτή τη μία φάση και είναι μαγκιά και είναι το αυτονόητο και είναι αυτό που σημαίνει υπεράσπιση των συμφερόντων της ομάδας σου, το κάνει ο άλλος. Λογικό είναι, γιατί αυτό ξέρει κιόλας, αυτό είναι το επίπεδό του. Έχει γίνει μεγάλο κακό τα τελευταία χρόνια και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Εξαιτίας των χρημάτων που παίζονται, έχει ξεφύγει η κατάσταση και αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Δηλαδή, θα πας όλο και χειρότερα. Με εκβιασμούς, με απειλές, με ενέργειες διάφορες κτλ. Και όσο υπάρχει και τιμωρησία, αυτά θα συνεχίζονται. Ναι. Νομίζω ότι στο μπάσκετ ακόμα περισσότερο και από το ποδόσφαιρο πρέπει μεσαίοι και οι μικροί να εξεγερθούν. Και απορώ πως δεν έχει γίνει. Είναι άξιο της μοίρας τους αφού το δέχονται μια, όλοι. Μια-δυο μέρες πλην των δύο. Πήγαν να πούν κάτι για τα τηλεοπτικά, αλλά και πάλι. Αυτό σου λέω, ναι. Πάμε όμως στα δικά μας. Ξεκινάμε, πάω κοσέρα και σήμερα Δευτέρα 23 Μαΐου του 16, 23 Μαΐου του 14 έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Πικυλίδης. Δύο χρόνια πριν. Ναι, σαν χθες ήταν. Τόσο ξαφνικά εκείνη τη βδομάδα. Το επεισόδιο του, η εντατική του, οι προσπάθειες να σωθεί ο άνθρωπος και η δυστυχής κατάληξη. Ναι. Δύο χρόνια πέρασαν χωρίς τον Πικυλίδη. Βλέπουμε τώρα και τη φωτογραφία που έχουμε στο ΠΑΟΚ 4 και είναι ασπρόμαυρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς και με άσχημο τρόπο. Τεράστιο κενό. Προσπαθεί και ο ΠΑΟΚ ακόμα να το αναπληρώσει. Σωστό και για την οικογένειά του και για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας, τα καθημερινά, με τους χορηγούς μας, με την ΟΤΕΚΟ, το κτέο δίπλα στο κόσμος. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Περνάτε έλεγχο αυτοκινήτου, περνάτε έλεγχο μηχανής. Ένα τηλεφώνημα στο 10-20-30 για να κλείσετε ραντεβού και να καθαρίσετε με συνομικές διαδικασίες. Και μπορεί ο Σταύρος Κόλογας να κάνει τον ωραίο τώρα στην πλατεία της Νέας Μήνης και να πίνει καφέ εκεί σε ένα παοξάκι που μου είπε ότι βρίσκεται εκεί στην Νέα Σμύρνη, αλλά το ντύσιμό του το έχει αναλάβει το alter ego. Και αν κάνει βόλτες εκεί με κάτι ωραία μπλουζάκια και κάτι ωραία τζιν ξυσκισμένα παντελόνια από αυτά που φοράει νεολαία, είναι γιατί έχει πάει στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και έχει ντυθεί από πάνω ως κάτω και casual και αυτό το επίσημο το γαμπριάτικο κουστούμι που αγόρασε για να εξηγήσει στον κόσμο ότι εκτός από καλό κατσικάκι στο φούρνο είναι και έτοιμος να παντρευτεί. Επίσης το Alter Ego έχει κατάστημα και στην Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά. Να διαλέξετε ό,τι θέλετε, κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Πλήρης ανδρική ένδυση και βέβαια από καμισάκια ωραία, t-shirt, μακό μπλουζάκια και παντελόνια. alteregofashion.gr θα τα δείτε και εκεί. Το Alter Ego είναι χορηγός στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μαζί μας η τεχνική εταιρεία Αναδομό με γραφεία Αγίας Σοφίας 18, ειδική σε ανακαινήσεις. Με 6 άτοκες δόσεις, χωρίς προσδιοτική κάρτα, με σύγχρονα υλικά, με εγγύης κατασκευής, εκεί νιώθεις χωριστός και προσέξτε με επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας πριν από οποιαδήποτε εργασία. Τηλεφωνήστε στο 2311-241-508 για πληροφορίες. Λοιπόν, το έμαθα και εγώ τώρα και πουλάω μούρι με το που έρχεται κάποιος να ζητήσει δουλειά στο Σάρθρον. Λέω, έχεις κάτι πιστοποιημένο, έχεις παρακολουθήσει τίποτα μαθήματα, πώς να κάνεις τον καφέ κλπ. Και άμα δεν έχεις, πήγαινε στα Data Labs. Μέσα σε λίγες μέρες αποκτάς όλα τα εφόδια που χρειάζονται και για να δουλέψεις στο χώρο του τουρισμού,
Αλλά να σου πω την αλήθεια, και η Θεσσαλονίκη πλέον χώρος τουρισμού θεωρείται, και ειδικά έτσι η άνοιξη καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο και τα μόνα μαγαζιά που δουλεύουν κακά τα ψέματα είναι τα μαγαζιά στο χώρο της εστίασης. Άρα τηλεφωνείς 2310-222-962 ή μπαίνεις στο datalabs.edu.gr και τα datalabs αναλαμβάνουν να σου δώσουν δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Και κλείνουμε τους χορηγούς, τους οποίους ευχαριστούμε που στηρίζουν την εκπομπή, με τη Ρέμβη. Δευτέρα σήμερα όλες οι μπύρες Μύθος, Κάρλσμπερ, Κορώνα με 2,5 ευρώ. Έχει φτιάξει ο καιρός. Πας στη Ρέμβη και ξεχνάς να φύγεις, γιατί πραγματικά περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα. Και με καφέ και με ποτό και με φαγητό όλες τις ώρες της ημέρας στη Ρέμβη. 4,33% για να κλείσεις τραπέζι. Συγγνώμη, τώρα κανονικά το είπες, το πιστεύεις, γιατί δεν μπήκα να δω καιρό. Αυτό ήταν, ναι. Έφτιαξε ο καιρός πλέον. Ναι, ναι. Έτσι λένε. Μπορεί να έχει κανένα ξέσπασμα τις επόμενες μέρες παροδικό, αλλά πλέον καλοκαίρι. Έτσι, μια μπόρα δηλαδή, καμιά ώρα και μετά πάλι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ενέρεση, φτάνει τόσο. Εντάξει. Πάμε τώρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, γραπτά μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Κρίσιμη μέρα για τα ποδοσφαιρικά play-off. Αυτή και η Πέμπτη κρίνουν πολλά, νομίζω. Πλέον έχει ξεκαθαρίσει το ότι δεν υπάρχει καλό εισιτήριο για το Europa League. Δηλαδή αυτό που έχει κερδίσει η ΑΕΚ με την κατάκτηση του κυπέλου δεν της δίνει κάτι ιδιαίτερο. Ουσιαστικά βέβαια μπορεί να είναι ένα πάσο αν βγει τελευταία. Αυτό θα της βοηθήσει. Ναι. Αν η ΑΕΚ βγει τελευταία, που δεν φαίνεται, αφού κέρδισε τον Πανίνο την Παρασκευή, δεν είναι το πιο πιθανό, να την βοηθήσει να αποφύγει την τελευταία θέση, άρα και τα πρόωρα προκριματικά. Κατά τα άλλα, το καλό εισιτήριο δεν δίνει κάτι. Η Σεβίλη δεν πήρε το κύπελλο Ισπανίας, δεν βγήκε η Ευρώπη μέσα από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Θα παίξει Champions League βεβαίως, αφού κατέξε το Europa. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές ομάδες δίνουν προκριματικά για το Europa League το καλοκαίρι. Η μία θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, στα μέσα Ιουλίου, αυτή που θα γίνει τελευταία δηλαδή, και άλλες δύο ελληνικές ομάδες, η δεύτερη και η τρίτη των play-off, θα μπουν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο πρώτος των play-off θα μπει στον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπου και εκεί μάθαμε ότι και ο ΠΑΟΚ, ο μοναδικός που είχε ελπίδες να είναι ισχυρός στον τρίτο προγραμματικό, θα πάει στο Δήμο. Δεν θα έχει αυτή την ευκαιρία. Οι ισχυροί έχουν μαζί και την Άντερλεχτ. Δεν κατάφερε η Γάνδη να της πάρει τη θέση. Εντάξει, λεπτομέρειες όλες αυτές. Τουλάχιστον ξέρουμε πού βαδίζει ο καθένας και νομίζω ότι θα ξέρουμε πολλά περισσότερα μετά και το βράδυ της Πέμπτης, αφού γίνουν αυτές οι δύο αγωνιστικές, όπου παίζουν τα ίδια ζευγάρια, ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Κοίταξε, αν εξαιρέσει αυτό που είπαμε την τελευταία θέση, που βάζει σε πολύ μεγάλο μπελά τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, οι υπόλοιποι αγώνες δίνονται στην τρίτη φάση που λες των προγραμματικών και στη φάση των play-off, σε περίοδο που ψάχνουν οι ομάδες δυνατάτες. Τώρα θα μου πεις, ρισκάρεις την είσοδο απευθείας στους ομίλους? Όχι. Για την ΑΕΚ είναι πλήγμα το ότι δεν το πήρε το κύπελλο η Σεβίλη, δεν μπαίνει απευθείας στους ομίλους. Αλλά για τους υπόλοιπους που έτσι και έως θα έδιναν αγώνα, νομίζω ότι, ξέρω εγώ, ο αντίπαλος στον ένα γύρο νωρίτερα ίσως είναι και μια δυνατότητα να πάρεις ρυθμό και όταν στα τέλη Αυγούστου ξεκινήσει και το πρωτάθλημα το ελληνικό, να είσαι σχετικά έτοιμος. Ρυθμό, εκεί είναι τελική. Εκεί παίζεται πολλά λεφτά, παίζεται γόητρο, παίζεται πρεστίζ και η ΑΕΚ δεν έχει και πολλούς βαθμούς. Η ΑΕΚ, ναι, δεν θα έχει και τόσο καλές κληρώσεις. Δεν ξέρω αν και στο τρίτο προκριματικό, αλλά και στα play-off του Europa League, μου φαίνεται αδύναμη θα είναι. Μα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, και να βγουν πρώτοι στα play-off και να παίξουν προκριματικά Champions League, θα έχουν πολύ δύσκολους αντιπάλους. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Α, είναι ίδιο. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Απλά δεν κατάφερε να ανέβει το σκαλί, ναι, να περάσει το δυνατό. Αυτοί θα έχουν και ειδικά η ΑΕΚ δύσκολους. Και μετά. Δύσκολους. Ναι. Ακόμα και στο Europa League στα προκριματικά.
επειδή έχουν χρόνια να παίξουν Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να πάρει βαθμούς στην Φύγαν Ευρώπη. Οι καλές χρονιές. Είχε ο Παναθηναϊκός και μια χρονιά που ενώ βγήκε Ευρώπη δεν έπαιξε. Έτσι δεν είναι. Μια χρονιά που τιμωρήθηκε. Ναι, που δεν έπαιξε τα play-off καθόλου. Δεν έπαιξε καθόλου στα play-off. Αυτά τα λίγα μάθαμε και πάμε να δούμε ποιος αξίζει και ποιος δεν αξίζει στα ελληνικά play-off. Ποιος αντέξει, γιατί είπαμε ότι είναι θέμα αντοχής. Ο καθένας κάθε μέρα χάνει ένα παίχτη. Σε κάθε μάτς χάνουν δύο παίχτες. Η ΑΕΚ έχασε και τον προπονητή της. Όποιος αντέξει, μην ξεχνάμε ότι παίζουν σήμερα. Παίζουν την Πέμπτη. Και την Κυριακή. Παίζουν την Κυριακή. Σε 6 μέρες 3 αγώνες. Και άλλο έχει. Σε 8 μέρες μάλλον ή σε 9. Και μάλλον και την άλλη Τρίτη. Ναι. Σε 8 μέρες. Από σήμερα που είναι το μάτς. Ναι. Σε 8 μέρες 4 αγώνες. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να παίξουν είναι την Τρίτη 31 Μαΐου. Το τελευταίο μάτς. Γι' αυτό λέμε ότι όποιος αντέξει. Εδώ είμαστε. Ήρθε μήνυμα για τον Γκόλκα. Από φίλο που ξεφωνίζει τους Αριανούς. Τι γίνεται. Τώρα περιμένει ο κόσμος. Ναι. Περιμένει. Θα βγει αυτός. Εντάξει, δεν έχει να πει κάτι για τα Φυζάκια της Γοργόνας, αλλά κάτι θα βρει να πει και για Νέα Σμύρνη. Θα κάνει έτσι λίγο τουριστικό ρεπορτάζ. Και βέβαια, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που του είπα και το Σάββατο του Κόλκα, ότι φίλε Σταύρε, μην περιμένεις να πάρεις σύνταξη από τη δημοσιογραφία. Θεωρώ ότι αν στραφείς λίγο είτε προς το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, είτε προς τις συνταγές και τις προτάσεις μαγειρικής, πιο γρήγορα θα αποκατασταθείς και όχι τίποτα, δεν θα σε κράζει κι ο άλλος τι πρόταση μας έκανε να φάμε. Ναι. Ή που μας έστειλες στην άλλη άκρη της γης. Ενώ με το ποδόσφαιρο πάντα θα έχεις αυτό το, αν την αγωνία. Τα πούμε. Εγώ τα αυτό λέω, ναι. Κάνω την καθυστέρηση για να καλέσει η Μαρλής. Είδαμε στο site της Λίγκας ότι έχει ανακοινωθεί, δηλαδή το έχουν στο πρόγραμμά τους, ότι η έκτη αγωνιστική γίνεται κανονικά 3η 31 Μαΐου. Δεν το λέω μέσα σε ενδεχόμενο, αλλά αυτό είναι στο πρόγραμμα. Και να θυμίσουμε ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ για την Τρίτη, πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, νομίζω θα ανακοινωθεί κιόλας, ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή. Αν κατάλαβα καλά, την Παρασκευή στην εκπομπή τους έχουν προαναγγείλει ότι για εκείνη την τελευταία μέρα της χρονιάς ετοιμάζουν μια ακόμα μεγάλη γιορτή. Τώρα θα είναι πορεία, θα είναι στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση, θα είναι κάτι άλλο. Βέβαια θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα και αν θα ανακοινωθούν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι θα γίνει μια ακόμα μεγάλη γιορτή από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ εκείνη την τελευταία μέρα της χρονιάς, που προφανώς θα είναι, είπαμε, η Τρίτη 31 Μαΐου. Πάμε στην Αθήνα. Σταύρος Κόλκας στη γραμμή. Συνάδελφε, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, συνάδελφε? Αν μας επιτρέπεις να σε αποκαλούμε συνάδελφο, γιατί πλέον έχεις ξεφύγει, έχεις πάει σε άλλα επίπεδα. Να σου πω κάτι. Αυτό το η κίνηση ΜΑΤ που σου έστειλα σε βίντεο χθες, δηλαδή θα το περαγίνει χρόνια. Αλλά τέλος πάντων. Όταν ξεκινάει. Μου έστειλες σε βίντεο. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι πονηρό στον κόσμο για να μην. Δεν ήταν sex tape. Ναι. Όχι, δεν ήταν sex tape. Δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν είναι. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ο τελευταίος που θα ήθελα να κάνει. Να ανταλλάσσουμε βίντεο, δεν γίνεται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πες μας. Το ποσάκι μου, 21 χρονών παντρεύτηκε. Το ανέβασες πάρα. Τι! Άρρωστος. Α, είστε σε καλό. Διανύετε τη λευκή περίοδό σας. Τι κάνεις εκεί, πού είσαι, με τι ασχολείσαι? Στο δωμάτιο που το καφέ. Αυτό είναι. Τι έκανες χθες, τι άκουσες, τι είδες μέσα στο αεροπλάνο, εντός ομάδας, αυτά, πώς τους είδες? Κοίτα, εφηδιάστηκα βασικά με αυτό που έκανε ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Εντάξει. Εννοείται βέβαια ότι ο Κλάος δεν καταλάβαινε ποτέ όταν live streaming αυτό το πράγμα, εντάξει. Δηλαδή... Ναι, ακόμα δεν το καταλάβει. Το βλέμμα του που έβλεπε το live στο κινητό είναι όλα τα λεφτά. Ναι, μαζί με κάποιες ατάκες του Πέλκα, οι οποίες είναι, εντάξει, είναι εξοργιστικές. Δεν κανονικά. Αλλά, δεν αλλά είναι, έχει να κάνει με τα κακά αγγλικά του, με τα άσχημα αγγλικά του. Δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό που θέλει να πει, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, η ομάδα είναι από μυστήρια. Ξέρουν όλοι ότι πρέπει να κερδίσουν σήμερα, εντάξει, δηλαδή ότι είναι αποτέλεσμα κλειδί. Δεν είναι αποτέλεσμα. Εντάξει, ακόμα και στο χαβαλέ το έλεγαν, τους έβγαινε ότι είναι όλα τα λεφτά αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το θέμα είναι πώς το παίρνεις. Γιατί με ένα θέμα που με προβληματίζει με τον Πανιόνι όταν παίζουμε είναι ότι ακόμα και στο καλό μας παιχνίδι δύο στιγμές έστειλαν το δείκτη στο 3-1. Είναι καθαρά θέμα ανατροπίας. Πας εκεί και τους βλέπεις, λες τώρα αυτούς τους έχω
και ναι, μπαίνεις ναι, ναι, και το παίζεις και λες τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει, σου έρχεται η κατραπακιά και σε παίρνει από κάτω. Και δεν παίρνεις χαμπάρι. Στο σύνολο των αγώνων καλύτεροι ήμασταν. Αλλά όπως λες, οι στιγμές έκαναν πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα δεν έχουμε και καθόλου εμπειρία στον άξονα. Εντάξει, δηλαδή στη μεσαία γραμμή. Με Τσίμιλο, Τχαρίση και Πέλκα νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε στα πιο σίγουρα. Δηλαδή μεγάλες μπαλιές από πίσω, δηλαδή, να μην γίνουν εύκολα λάθη. Θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Ναι. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα επιβληθείς χωρίς να κάνεις λάθη. Δηλαδή θα κάνεις, αν πάρεις να παίξεις την μπάλα κάτω και να αναπτυχθείς ορθολογικά, θα πάθεις ζημιά. Γιατί και ο Τσίμιλο δεν είναι καλά και ο Χάρισης έχει εύκολα το λάθος και ο Πέλκας το έχει εύκολα το λάθος. Δεν είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο για μένα, όπως το έχω διαβάσει στο μυαλό μου, είναι πως θα απομονώσεις τον... πως θα, τέλος πάντων, θα κάνεις αλλαγές παιχνιδιού έτσι να απομονώσεις τον Ροντρίγκες με τον Τασούλη. Εκείνη το κλειδί. Τασούλης. Δεν ξέρω, έτσι που στον Τασούλης είναι... Τασούλης είναι αυτός με την τρομπέτα. Ναι. Το ίδιο μου κάνει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όπως τα προηγούμενα. Είναι πολύ διαφορετικό. Βασικά, είναι ένα παιχνίδι, όπως αποδείχθηκε στα play-off βέβαια, είναι, θα κερδίσει αυτό που θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Εμείς παραδοσιακά κάνουμε εύκολα λάθη, γι' αυτό καλό θα ήταν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θεωρώ δηλαδή ότι χίλιες φορές να σκοτώσω το θέαμα για να ψάξω την ουσία, γιατί αυτή είναι η επιλογή που υπάρχει, παρά το να πατήσω την μπάλα κάτω, να ψάξω το καλό παιχνίδι και επί της ουσίας να δώσω χώρο στον Πανιόνιο να χτυπήσει την κόντρα. Δεν πρέπει να δώσω χώρο στον ΠΑΟΚ με τίποτα. Αυτό έχω διαβάσει εγώ στα παιχνίδια που έχω δει τον Πανιόνιο με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι και οι απουσίες που έχουμε είναι σημαντικές. Δηλαδή ειδικά του Τζιόλι σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ. Δεν έχουμε κιόλας επιλογές στα φορ, δεν έχουμε επιλογές στα εχθρέμ, δηλαδή ένας Μιστακίδης δεν μπορεί να φέρει τον πάγκο επιθετικά. Νομίζω ότι κουτσά στραβά πρέπει να αναζητήσουμε την ουσία. Το πώς θα το κάνουμε αυτό. Κάτι σαν το παιχνίδι Κυπέλλου στη Νέα Σμύρνη. Ναι, αλλά εκεί μας βολεύει και το Χ, Δημήτρη. Ναι, δεν μας βολεύει το Χ. Ναι, πας όσο πιο συντηρητικά. Είναι απώλεια, ναι. Συντηρητικά, κλειστά, να μην κάνεις λάθη. Εκεί έβαλε ένα γκολ ο Μασούρας που δεν μπαίνει ποτέ. Εντάξει, έκανε τον Ιμπραήμοβιτς. Κατάφερε να κάνει. Να σου θυμίσω πόσα τέτοια έχουμε φάει φέτος. Ναι. Αλλά δεν είχε άλλες φάσεις. Δεν είχε. Κρίθηκε. Δεν εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ. Πήγε. Και το επόμενο μάτι στη Νέα Σμύρνη έτσι κρίθηκε, διότι εκεί που έχουμε το momentum, γιατί έχουμε ισοφαρίσει και παίζουμε άνοιξε, καλύτερα. Εκεί άνοιξε. Εκεί... Ξύπνησε μέσα στον Μπεκασέτα. Έγιναν φάσεις. Εκεί πήρε ρίσκο. Ο Ρομπέρτο Κάρλος. Εδώ σήμερα δεν είναι για να παίρνει ρίσκο και να ανοίγει το μάτι και να δίνει φάσεις και αντιπιθέσεις κτλ. Κανένα ρίσκο. Και αν μπορούμε να δώσουμε εμείς χώρο στον Πανιόνιο να βγει, ναι, ακόμα καλύτερα. Αυτό πιστεύω θα τον. Όπως και την ΑΕΚ την έχει μερικές φορές αποσυντονίσει το να έχει χώρο και να πρέπει να δημιουργήσει και να μην φεύγει στην κόντρα. Πιστεύω και τον Πανιόνιο, αν του δώσεις χώρο. Θα στον ξαναδώσει πίσω. Ναι, μάλλον δεν θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί. Η δεύτερη χειρότερη ομάδα σε κατοχή μπάλας και σε επιθετικές ενέργειες. Δηλαδή δεν θέλει καθόλου, το ξέρουν κιόλα. Την πετάνε την μπάλα να φύγει από τα πόδια τους. Ναι, ψάχνουν με μεγάλες μπαλιές του Μασαριφάκη και του Μπαγκασέτα. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Εντάξει, πρέσιν ψηλά να κλέψουν, μα το κλειδί είναι να μην κλέψουν. Ναι. Αν κλέψουν την μπάλα εκεί στα δύο τρίτα, στην πρώτη πάσα τέλος πάντων στο χάφ, θα έχουμε θέμα. Και φυσικά, εντάξει, απαγορεύεται να αφήσεις το σούτ του Μπαγκασέτα, γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Είναι το σούτ από τα 20-25 μέτρα. Εκεί είναι πάντα κάποιος πάνω του να μην σουτάρει. Το αριστερό πόδι του κλείνεις. Γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Οι στημένες φάσεις, πολύ μεγάλο ζήτημα σε δύο παιχνίδια. Τα κλασικά, το οποίο ήδη τα ξέρει, τα έχει ζήσει πολλές φορές. Νομίζω τα έχει εμπεδώσει. Είναι στη φιλοσοφία του την προπονητική. Τέτοιου είδους παιχνίδια. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Για το βασικό σχήμα, έχουμε κανένα ερωτηματικό. Νομίζω ότι θα πάμε με Γλύκο, Κίτσιου, Μαλεζά, Τζαβέλα, Δέοβατς, Τσίμιλο, Χαρίση, Πέλκα, Ροντρίγκες, Μακ και Κλάους. Το θέμα είναι τι θα γίνει άμα χρειαστεί βοήθεια από τον πάγκο. Ο Μιστακίδης, ο Μπερμπάτοφ. Στα χαφ, ο Αντώνης είναι μόνο διαθέσιμος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακριβώς. Ένας, ναι, ο ένας. Αδειάσαμε εκεί που ήμασταν γεμάτοι. Ναι, θυμίζουμε ότι ο Τζιόλης τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, έτσι χάνει μόνο αυτό το παιχνίδι. Και ο Κάτσα έχει και άλλη μία. Ο Κάτσα θα χάσει και το επόμενο της Πέμπτης με τον Πανιόνιο. Για τον Μακ, ακούς τίποτα, καμιά συζήτηση, είδες, καταλαβαίνεις κάτι, τι γίνεται, είναι εδώ, έχει φύγει, τι κάνει?
Εντάξει, είναι σαφές ότι πιέζεται και θέλει να φύγει, έτσι. Αλλά αυτό τώρα, ξέρεις, κάποιος πρέπει να το πει ότι, αδερφέ, κανένα δύο γκολ ακόμη να φτάσει στα 20-21. Και θα σε αφήσουμε τελευταία αγωνιστική. Ναι, δεν είναι τίποτα. Και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε, έτσι όπως πάει το πράγμα δύσκολα. Δηλαδή για να τον αφήσουμε τελευταία αγωνιστική πρέπει να κερδίσουμε, δεν παιχνίδι με τον Πανιόνιο, να είσαι δύο χι η ΤΑΕΚ Παναθηναϊκός και να πάρουμε αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ για να είμαστε διάφοροι τελευταία αγωνιστική. Δεν βλέπω δηλαδή να είναι εξαιρετικά πιθανό αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων παίξε. Δηλαδή σου έχει δώσει υπεραξία ο ΠΑΟΚ τεράστια. Και εσύ τώρα ενδέχεται να κάνεις ένα συμβόλαιο από ένα μέχρι ένα 200 εκεί που θα πας. Σε βάζω αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή θα πρέπει το κλαμπ να μάθει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορεί ο ΜΑΚ τώρα που τον πήραμε με θέα. Τον πληρώσαμε για να τον πάρουμε. Σε κακή χρονιά, με υποβασμένη ομάδα. Ωραία. Δόθηκε υπεραξία τη δεύτερη του χρονιά. Εντάξει, μεγάλη κιόλας, εν ώψη Euro. Καταλαβαίνω ότι είναι φοβικός, ότι μην πάθει καμιά ζημιά εν ώψη Euro, αλλά από εκεί πέρα, άμα το σκέφτεσαι, θα το πάθεις κιόλας. Έτσι έχει διδάξει ο αθλητισμός. Τον Μπερμπάτοφ πώς τον είδες μετά από καιρό στην αποστολή? Έπρεπε να πέσει τα ξεφωνητά για να αρχίσει να συμμετέχει. Μήπως και από αυτήν την ατάκα που είπε, καταλαβαίνει ότι ίσως είναι τελευταίες του μέρες στο ποδόσφαιρο και το διασκεδάζει? Δηλαδή όλο αυτό να του έχει βγει έτσι και... Η εικόνα του πάντως είναι η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Ναι. Άρα ό,τι και να λέμε σε σχέση με τα λόγια του, είναι λίγο μπροστά στην εικόνα την ποδοσφαιρική. Εγώ θέλω να μπει να δώσει κάτι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να μπει να δώσει κάτι. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. 20 λεπτά να παίξει, δηλαδή εντάξει. Αν κάνει μια ενέργεια. Αν χρειαστεί. Ναι. Ωραία. Και για τον Πανιόνιο, όπου για πρώτη φορά φέτος ο Γουζουνίδης ξεφώνησε τους παίκτες του την Παρασκευή και μίλησε για ατομισμό και μίλησε ότι θα δούμε ποιοι θα συνεχίσουν και κάπου ξέφυγε. Έβγανε εκνευρισμό μετά το ΑΚ Πανιόνιος. Ο Διούδης στο τέρμα. Βλάχος Τασουλής, Ρισβάνης Οικονόμου στην άμυνα. Κόρμπο Σιώπης βεβαίως, Μασούρας, Μπακασέτας, Καραμάνος με Ασαριφά στην κορυφή της επίθεσης. Τα γνωστά, δεν έχει πολλές επιλογές. Η εντεκάδα η βασική του συνεχίζει μέχρι στιγμής, δεν έχει απώλειες φοβερές. Δεν έχει και πολλή πίεση όμως, είναι αλήθεια, είχε ξεκούραση. Ναι, ναι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα είναι ποιος αντέξει και με την ΑΕΚ που έχασε τα εξτρέμ, με τον Παναθηναϊκό που χάνει τα στόπερ του, ο ΠΑΟΚ έχασε τα χαφ του. Και τώρα μπαίνουν στη διαβολοβδομάδα. Όλοι. Ναι, ναι, κανονικά. Έστω. Ωραία. Το παιχνίδι μετά με δύο απώλειες. Δεν είναι αυτό το πράγμα για κάθε ομάδα. Ναι. Ωραία. Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ζέστη έχει, ζέστη έχει. Δροσιά, όχι ζέστη. Δεν την πιάνει ήλιος εκείνη την ώρα την πλατεία. Εντάξει, καλά είναι, καβατζωμένος είναι. Ναι. Αρετόπουλος γερητής που φέτος με τον ΠΑΟΚ είναι προσεκτικός. Δεν είναι η φάση του της λιβαδιάς, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ό,τι και να έκανε δεν το δει κανείς τίποτα. Ναι. Για να δούμε. Καλή συνέχεια, τα λέμε το απόγευμα. Να είσαι καλά, γεια. Bye. Αυτά με Σταύρο Κόλκα από την Αθήνα για ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, πιθανό σχήμα, όλο το κλίμα. Έχουν εμπεδώσει εντός ομάδας ότι είναι σήμερα καθοριστικό το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα πάει. Το πρώτο γκολ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τέτοιου είδους μάτς. Μπορεί να είναι και το μοναδικό ίσως το πρώτο γκολ. Ναι. Ναι. Γιατί θα πάει πολύ κλειστά το παιχνίδι. Με τα θέματα του ΠΑΟΚ στο κέντρο, όπου πλέον στα αμυντικά χαφ έχει ένα ζήτημα, με τον Μπερμπάτοφ να είναι στην αποστολή και αν χρειαστεί προφανώς μπορεί λίγο να παίξει. Με το ερωτηματικό του ΜΑΚ, αν είναι εδώ, αν έχει φύγει, τι κάνει, τι σκέφτεται, πώς το έχει δει όλο αυτό το σκηνικό. Και με τον Πανιόνιο που μπαίνει στην πιο δύσκολη φάση της σεζόν, όπου οι 11, 12, 13 ενεργοί του παίχτες πρέπει να παίζουν κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες. Για να δούμε ποιος αντέξει. Και φυσικά μην ξεχνάμε, έχει Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, μεγάλο παιχνίδι. Σε κάθε τέτοια διαδικασία όπου παίζεις με τέσσερις ομάδες σε κλειστό έτσι τουρνά, σε συμφέρει σίγουρα στο άλλο μάτς από αυτό που παίζεις εσύ να έρθει ισοπαλία. Δηλαδή αν έρθουν δύο ισοπαλίες στα ντέρμπι της Αθήνας θα είναι ότι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ.
Και σίγουρα το σημερινό βράδυ θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Μετά το ποδοσφαίρο επιστρέφουμε σε λίγο, αφού κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, με τα είδη υγιεινής Φτίκας Πλακίδια, είδη υγιεινής Απόλλωνος 37-39 στην Καροτούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού, 905-503, με δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στον χώρο σας. Φτίκας, ό,τι θέλεις, την τιμή που θέλεις. Τα Alter Ego στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι μαζί μας για να αγοράσετε φτηνά όλα τα ρούχα που τα βλέπετε και στην αγορά και είναι αυτά που λέμε τις μόδες, αυτά που λέμε τα φετινά, οι φετινές σειρές, και σε επίσημο ντύσιμο, να πάρετε κουστούμι, να πάρετε πολύ καλά εφασμάτινα παντελόνια, αλλά και αν θέλετε στο casual ντύσιμο να πάρετε πολύ ωραία t-shirt μπλουζάκια, που τώρα το καλοκαίρι τα αλλάζουμε 2-2 την ημέρα λόγω ζέστης, να πάρετε πολύ ωραία παντελόνια σε πολύ έτσι μοντέρνες γραμμές και να ντυθείτε από πάνω κάτω πάρα πολύ οικονομικά. 23 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία είναι τα Alter Ego και έχουν και υποκατάστημα Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Φοβερή εξέλιξη στο μπάσκετ. Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία καταγγέλει την άλλη ΚΑΕ Παναθηναϊκός που σκέφτηκε να κάνει ένσταση. Εμείς δεν κάνουμε ένσταση. Τέτοιες ενέργειες είναι ταυτισμένες με τον Ολυμπιακό. Το έχουν πει αυτό. Ότι... Τι γίνεται. Βασικά το ότι θα κάνουν ένσταση προέκυψε από το ρεπορτάζ, ναι, το είπαν αυτοί επίσημα. Ναι, ναι. Και η απειλή και τα λοιπά. Ναι. Οπότε διαψεύδουν τους εαυτούς τους. Ναι, λέγοντας... καταγγέλνουν το ενδεχόμενο της ένστασης. Που σκέφτηκαν ήδη χθες. Στον Ολυμπιακό και ανακοινώνουν δεν κάνουν. Άρε Σάκη Σιλόγλου. Μόνο πότε θα πεθάνεις δεν ξέρεις. Θα πέσανε πιέσεις ρε. Έχει και μερικούς μπασκετικούς που νιώθουνε. Θα τους είπανε τι πάτε να κάνετε ρε. Θα μας κοροϊδεύουνε. Και είναι και αδιέξοδο αυτό το δεν κατεβαίνω και μετά κατεβαίνεις στο τέλος και την πατάς. Όλοι οι φίλοι Ελλάδα για τους κυρίους Αναστόπλο και Κορομιλά ως άλλους παπουτσέλιδες. Να κλείνουν τα μάτια στην καταφανέστατη παράβαση του αθλητή του Ολυμπιακού. Ναι. Την ώρα του αγώνα φωνάξατε όλοι βήματα. Το είδατε όλοι. Σαν τη φάση του πέρυσι, όχι φέτος, το ΠΑΟ ΚΑΕΚ του Κάτσε. Το είδε ποτέ κανείς ότι όχι, ακούμπησε βέβαια. Ο Κάτσε τον. Ποιος ήταν, ο Μπαρμπόσα, ποιος ήταν. Όχι, βέβαια. Άντε. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Ήταν απλά η πίεση της στιγμής, ο θυμός εκεί της τελευταίας φάσης. Αλλά εκεί φαίνεται και η ανωτερότητα, ρε παιδί μου, και το κύρος κάποιων παραγόντων. Εντάξει, παραδέξου το. Έτσι κι αλλιώς απονίκες την τελευταία στιγμή. Ρε εσύ Γιαννακόπουλε, πώς το πήρες το πρώτο ευρωπαϊκό σου. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα τι να πει. 20 χρόνια πέρασαν από τότε. Τέλος πάντων. Λέγαμε ότι το Σαββατοκύριακο ήταν ωραίο, έτσι, γεμάτο με διάφορα γεγονότα. Μέσα στα καλά που γίνανε, νομίζω, και η άνοδος του Όφη. Έτσι. Μεγάλη ομάδα, γεμάτο γήπεδο, ωραία νοοτροπία. Υγιής ομάδα πλέον, όπως έχω ενημερωθεί, με τον Νιόμπλια προπονητή, κέρδισε στο Φωστήρα Όφη στην δεύτερη κατηγορία. Και του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι φοβερό. Υγιής ομάδα, μου αρέσει που το λες. Μπράβο τους, ωραία υγιής ομάδα. Άφησαν και αυτοί άλλη μια τόγκα. Πέσα στη Γάμα Εθνική, δεν πληρώσανε κανέναν. Χρωστούσαν τα μαλλιά της κεφαλής τους και τώρα ξανανεβαίνουν σιγά σιγά και περήφανα. Έτσι όπως έχουμε γίνει. Ναι. Ας έρθουν, ας επιστρέψουν αυτές οι μεγάλες ομάδες που γεμίζουν και τα γήπεδα. Καλά, λίμωνο. Ναι. Και αλλά... νομίζω ότι είναι και ανεξάρτητες και Όφη και η Λάρισα. Φυσικά και ο Άρης αργότερα. Νομίζω ότι καλύτερα θα είναι. Δηλαδή σκέψου του χρόνου, πώς ανεβαίνουν δύο, δεν μπορούν να ανέβουν και όλοι. Όχι. Στη Β' Εθνική ποιος άλλος. Του χρόνου λογικά δύο ανεβαίνουν, αφού δύο πέφτουν ναι, ναι. κιόλας από την... Ο Όφη και ο Άρης. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και μετά και αλλάζει το σύστημα. Ο Άρης είναι φαβορί του χρόνου. Ποιος άλλος είναι. Ο Απόλλωνας. Και ο Γιαννακόπουλος με τη Σπάρτη. Ο Γιαννακόπουλος με τη Σπάρτη. Άλλος... Ναι, οι δύο που πέφτουν, Πανθρακικός και Καλονή, θα τα αφήσουν ή έχουν επιχειρηματίες. Δύσκολα. Η Καλονή δεν έχει. Τα τρίκαλα είναι καλά. Έτσι και έτσι. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχουν ανταγωνιστές, αλλά μετά αλλάζει το σύστημα, Χρήστο. Ξέρεις κάτι. Μετά τρεις θα ανεβαίνουν και τρεις θα πέφτουν. Ή τους ίδιες ομάδες, με 16 δηλαδή. Πού να πάνε 16. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κανονικά. Άνα, μπράβο, σαν μεταβατικές σεζόν, χατηρικά για 2 χρόνια έπεσε μία ομάδα λιγότερη κάθε χρονιά. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί μας και Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299, με ολοκληρωμένη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ποιοτικό σέρβις, Beta Auto Center.
Και κλείνουμε τους χορηγούς με το Λιπόστο, το οποίο σας περιμένει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην πλατεία του Ευόσμου, για να ακούσετε ξένη μουσική όλη τη χρονιά και με διάφορα live τα οποία έρχονται που και που, συνήθως Παρασκευή Σάββατα, και σας ενημερώνουμε και για τα live που συμβαίνουν εκεί και δίνουν έτσι ένα άλλο χρώμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, όπως και αύριο Τρίτη. Η μπύρα Α είναι μία συν μία, πίνετε δύο, πληρώνετε την μία. Και το πρωί έχει πολύ ωραία συνοδευτικά. Έχει και τυρόπιτα μέχρι τις 10.30 με 2.20 όλοι οι καφέδες στο Ελπόστο που είναι μέσα στην πλατεία Ευαγγελισμού Θεοτόκου, δηλαδή 25. Και ένα τηλέφωνο το 768-831. Προχωράμε και πάμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στην Ελένη Τιμάρκου, την αθλήτρια της ομάδας που επιστρέφει, νομίζω. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφετε σήμερα? Ναι, επιστρέφουμε, στο δρόμο είμαστε. Στο δρόμο είστε. Κουρασμένες, ναι, ή όλα είναι στην άκρη μπροστά στην επιτυχία? Καθόλου κουρασμένες. Επιστρέφουμε πολύ χαρούμενες και έτσι πως πρέπει να είμαστε. Άλλο ένα τρόπαιο. Είναι συνήθεια, δηλαδή σημαίνει κάτι, το χαίρεστε ή πλέον έχετε αυτή την υποχρέωση και τα αντιμετωπίζετε όλα φυσιολογικά, σαν να μην συμβαίνει κάτι? Πώς το νιώθετε? Κάθε τρόπο που παίρνουμε είναι διαφορετική εμπειρία, ναι, δεν είναι συνήθεια και δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό. Κάθε κύπελλο που παίρνουμε το κάνουμε εμείς να φαίνεται εύκολο. Είναι δύσκολο να είσαι πρωταθλητής τόσα χρόνια και κυπελούχος τόσα χρόνια, mm-hmm, αλλά πρέπει να αποδεικνύεις κάθε χρόνο σε κάθε σου εμφάνιση γιατί είσαι ο καλύτερος. Και αυτό μας κρατάει. Αυτό είναι το κίνητρο, Αυτό ναι, το να μπαίνετε κάθε χρονιά ή σε κάθε μάτς για να δείχνετε... Να ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα κάθε χρόνο και ότι δεν έχουμε αντίπαλο. Και ότι ο μόνος στόχος και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα στην Ευρώπη. Α, μάλιστα. Ελένη, φέτος ο απολογισμός σας ποιος είναι? Αν με αριθμούς, πόσα παιχνίδια, πρωτάθλημα, κύπελο, πόσες νίκες, τι έχετε κάνει φέτος? Δεν θυμάμαι αριθμούς και αυτά, έχουμε μόνο μία ισοπαλία. Καμία ήττα και όλα τα υπόλοιπα είναι νίκες. Μόνο μία ισοπαλία? Ναι, μία ισοπαλία. Ποιος το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, σωστά. Η καρδίτσα. Μόνο μία φέραμε ισοπαλία. Μόνο μία ισοπαλία. Μόνο μία, ναι. Και παρόλα αυτά δεν έχετε κορές. Αφού είχε κρυθεί το πρωτάθλημα. Α, το συμπληρώνεις και αυτό, μάλιστα. Και παρόλα αυτά δεν έχετε κορεστεί, βρίσκεται πάντα κίνητρο και τα θέλετε όλα και στη συνέχεια. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, δεν σταματήσαμε σχεδόν καθόλου. Παίξαμε προκριματικά Champions League, ναι, μετά πάλι το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, μετά οι αγώνες με την Έρευνα στους 32 του Champions League, mm-hmm, μετά κύπελο, πρωτάθλημα, εθνική, γιατί περισσότερες παίκτριες του ΠΑΟΚ είναι στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σταματήσαμε καθόλου, αλλά πάντα βρίσκαμε το κουράγιο και κίνητρα είτε που μας έδιναν ο πρόεδρος, ο προπονητής, είτε δικά μας, στο να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Πήγατε για αυτό το τουρνουά, βασικά, έτσι όπως είναι το κύπελο, ναι, στη Χαλκίδα. Το πρώτο μάτς δεν το παίξατε γιατί οι αντίπαλες διαμαρτυρήθηκαν για οικονομικά προβλήματα. Αυτό ήταν ο λόγος. Είχαν διοικητικά θέματα, ναι, και ήταν λίγο πράξενη η κατάσταση με την, ναι, ομάδα των Χαλκίδων. Άσχημο. Ναι, πολύ άσχημο. Και δεν μας επηρέασε παικτικά, mm-hmm, ψυχολογικά μόνο. Ο τελικός... Δεν είδαμε τι κατάσταση επικρατεί γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ο τελικός. Είχε κάποια έκπληξη ή όλα κύλησαν φυσιολογικά, επιβληθήκατε, πετύχατε δύο γκολ? Κάθε τελικός είναι διαφορετικός από κάθε άλλο παιχνίδι πρωταθλήματος. Με την ομάδα της Δράμας έχουμε παίξει πολλές φορές. Mm-hmm. Σίγουρα είναι δυνατή ομάδα, αλλά δεν έχει ποιοτικά τα στοιχεία που έχουμε εμείς και δεν είναι όσο προπονημένες είμαστε εμείς. Αποδείξαμε σε όλους ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ήταν δυνατό παιχνίδι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, mm-hmm, αλλά δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα και ίσα ίσα μπορούσαμε να το σκορ να ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Το λες συνέχεια, το έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς, δηλαδή έχει γίνει καμία δήλωση από αντίπαλο, από οποιοδήποτε, ότι δεν είναι ο ΠΑΟ καλύτερος? Γι' αυτό το αναφέρω συνέχεια, ναι, διότι και πριν το κύπελο ακούσαμε δηλώσεις και αυτά ότι... η Δράμα έχει καλύτερο υλικό, η Δράμα θα νικήσει τον ΠΑΟΚ, η Δράμα μπορεί να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν το λέω ούτε υπεροπτικά ούτε τίποτα, ούτε είμαι άνθρωπος που... Υποτιμάς τους άλλους. Ναι. Για να... Εγώ ναι, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, τους σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να νικήσει την Ελλάδα τον ΠΑΟΚ.
αφού αποδείχθηκε, μας λες, μια ισοπαλία όλη τη χρονιά. Είχατε και αρκετό κόσμο χθες. Ναι, ναι, ήταν. Και ξέρουμε ότι το θέλετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και όπου παίζετε να υπάρχουν παοξίδες. Χθες υπήρχαν. Ήταν από τη Χαλκίδα. Από εκεί, ναι, από την περιοχή. Είχε έρθει ο σύνδεσμος της Χαλκίδας του ΠΑΟΚ να μας υποστηρίξει. Mm-hmm. Ήταν καταπληκτικά. Μας έδινε περισσότερο κίνητρο, περισσότερο πάθος. Κάθε φωνή, κάθε... ήταν καταπληκτικό το κλίμα που είχαν δημιουργήσει. Και καλό θα είναι να μας υποστηρίζουν έτσι σε κάθε αγώνα που θα έχουμε. Mm-hmm. Σκέφτεσαι την επόμενη χρονιά ήδη. Μας είπες και νωρίτερα ότι στην Ευρώπη θέλετε το κάτι παραπάνω. Πώς μπορεί να το πετύχετε? Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ και σε όλα αυτά μέσα στην ομάδα. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει τίποτα για το ποιες θα μείνουν και ποιες θα φύγουν. Οι στόχοι όμως της ομάδας ή οποιασδήποτε παίκτες και να είναι, mm-hmm. Είναι η καλή προετοιμασία, η ομάδα να έχει μια ποδοσφαιρική ροή, οι αθλήτριες να κάνουν αθλητική ζωή και με καλό προγραμματισμό και προπόνηση να πετύχουμε τους στόχους που πρέπει να πετύχουμε. Κύπελλο, πρωτάθλημα, εννοείται αυτό. Και ο επόμενος στόχος είναι όσο και ψηλά μπορούμε στο Champions League. Γιατί φέτος τα πήγαμε πολύ καλά και ο στόχος μας είναι του χρόνου ακόμα καλύτερα. Φέτος στο Champions League είχατε εκείνη την πρόκριση στην Ιρλανδία, νομίζω. Πήραμε την πρόκριση στην Βόρεια Ιρλανδία και μετά κληρωθήκαμε στις 32 καλύτερες ομάδες όλης της Ευρώπης με την Σουηδική Έρευνα. Ναι, ναι. Εκεί είναι το κλειδί? Εκεί να κάνετε ένα βήμα παραπάνω? Εκεί, ναι. Εκεί αν περάσουμε στους 16, πιο πολύ θα ακουστεί το όνομα του, ναι, ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για όλες τις ομάδες τις ελληνικές. Σωστά. Η Ομοσπονδία η ελληνική θα ασχοληθεί περισσότερο με το άθλημα. Θα πάνε όλα προς το καλύτερο, αν ναι, συμβεί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ελένη, καλή επιστροφή και πάλι συγχαρητήρια. Ό,τι καλύτερο και την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τις αθλήτριες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ακούσατε. Και για την κατάκτηση του κυπέλου, για το πώς κύλησε η χρονιά, για το πώς βρίσκουν κίνητρα και θέλουν όλο και πιο πολλά τρόπαια και το ότι του χρόνου θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια για ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Δεν πήγαν άσχημα φέτος. Εκείνο το τουρνά στη Βόρεια Ιρλανδία είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομα του ΠΑΟΚ με τις νίκες. Νομίζω είχε και ένα μάτς 10-0 με την ομάδα των Σκοπίων, αν θυμάμαι καλά. Και μετά με την Έρεμπρο που δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει. Μοναδικό φαινόμενο αυτό που γίνεται για τον ελληνικό αθλητισμό με την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ να τα σαρώνει όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη ομάδα έτσι? Στο Πόλο Ολυμπιακός νομίζω έχει τέτοια νούμερα. Αν νομίζω, και στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Πάλι. Ένα δεν πήρε το κύπελο. Δεν πήρε. Δηλαδή αυτές παίρνουν συνέχεια τα πάντα. Και στο... Με μία ισοπαλία όλη τη χρονιά. Δεν το πήρανε ότι... όταν δεν γινόταν απλά ο τελικός. Ναι. 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 Έτσι, ότι μόνο στο Πόλο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει. Κάτι έτσι, αντίστοιχο να επιδείξει. Κάτι σε άλλο ομαδικό άθλημα. Με τέτοια νούμερα, τέτοια αποτελεσματικότητα, δεν νομίζω να υπάρχει. Στα ομαδικά αθλήματα τι έγινε φέτος? Δύο τρόπια οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Ένα οι γυναίκες στο handball. Ναι, τρία. Ένα οι άντρες στο βόλι. Εκεί, τέσσερα. Σταμάτα. Δεν έχει κάτι να μην πάμε στους μικρούς. Το αντρικό handball δεν πήρε κάτι, οπότε... Να μείνουμε στις κορυφαίες ηλικίες. Ναι. Πέρυσι ήταν 6 και φέτος πήγαν 4, νομίζω. Πέρυσι είχαμε double στο handball, που δεν το είχαμε φέτος, μείον 2 δηλαδή, και 2 και στο βόλι. Το κύπελο ανδρών στο βόλι. Double και, και το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Χάσαμε 3 από handball και βόλι. Ναι. Και οι γυναίκες το είχαν πάρει, double δεν πήραν και πέρσι. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε είχαμε 3 double πέρσι. Μπράβο. Ναι. Κάποτε παρακολουθούσαμε και μας άρεσε πολύ το τι γίνεται στους τελικούς τους κολυμβητικούς. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν το... Πού βρίσκεται το ΠΑΟΚ κολυμβητικά, δηλαδή... Τρίτο-τέταρτος, ναι. Θέλει... Στο Πανελλήνιο. Όταν γίνεται ανδρών και γυναικών. Ναι, 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 ναι. Κάποτε σαρώναμε τα μετάλλια, θυμάσαι. Δεκαετία του 90. Ναι.
που έχει μεγάλες μάχες πάλι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Όντως. Με κλέπκου. Συνήθως έτσι. Με κάτι Ελληνοαμερικανούς που έρχονταν. Το τι ήταν της μόδας. Να τους κάνουμε Έλληνες ή Ελληνοποιήσεις. Ναι. Αυτά και με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να μην είχαμε ακριβώς τα αποτελέσματα που θέλαμε, προσδοκούσαμε, αλλά δεν τα πήγαν και άσχημα. Δηλαδή, λίγο το βόλε, λίγο το γυναικείο ποδόσφαιρο, σώσαν τα προσχήματα. Κάτι σήκωσε ο ΠΑΟΞΙΣ. Απλά η μεγάλη έτσι, απογοήτευση ήταν το handball, που περιμέναμε καλύτερα πράγματα, αλλά πέσαν τραυματισμοί, ναι. Προβλήματα. Το handball δεν πήγε καλά. Είχε το handball και δεν μπόρεσε. Στα play-off βασικά. Και το μπάσκετ δεν πήγε καλά. Κακή χρονιά στο μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε, κακή ήταν και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, ας περιμένουμε και τα play-off. Πάλι, ρε φίλε. Η πρώτη θέση στο play-off είναι μονόδρομος για να πεις ότι κάτι έγινε. Οτιδήποτε άλλο πλέον είναι αποτυχία. Εφόσον χάθηκε και το κύπελλο έτσι όπως χάθηκε. Λοιπόν, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, τελικά θα πάει με την αποστολή στην Αυστραλία ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος προχθές ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι στο τελικό Bayern Dortmund και έστειλε την μπάλα δοκάρι και έξω. Εντάξει. Για την Dortmund που δεν παίρνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Για την Dortmund η οποία έβγαλε μία σεζόν φέτος έχοντας μόνο μία εντός έδρας ήττα. Άμα θες να πεις κάτι για το τέλος, κράτα και αυτό. Βάλε μια παρένθεση. Βάλε. Η αξία του ηττημένου δίνει και μεγαλύτερο κύρος στην επιτυχία του νικητή. Τώρα η Bayern έχει αλλάξει επίπεδο, γι' αυτό και δεν φαίνεται η επιτυχία της, το χτίσιμο της Dortmund. Που την κάνουν πλάκα οι φίλαθλοι της βαβαρικής ομάδας και λένε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η Bayern B. Γιατί πάει η Bayern τους παίρνει και τους παίχτες. Και τους παίρνει οι παίχτες. Ναι, αλλά τους παίρνει, δεν τους παίρνει τζάμπα. Ούτε τους κλέβει όπως θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός τον Κούδα. Τους παίρνει, τους χρυσοπληρώνει. Και έτσι η Dortmund συνεχίζει και βγάζει φιντάνια και όντως έχει σταθεροποιηθεί η Dortmund, η οποία πριν μερικά χρόνια βολόδερνε, καταστράφηκε οικονομικά και όμως επανέλθε σε πολύ υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επίπεδο. Λείπει και οι μουσικές του είναι εδώ, ρε παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο Κόλκας εδώ μέσα στο στούντιο. Εμείς πρέπει να βάλουμε άλλες μουσικές όταν λείπει αυτός. Κάνουμε αλλιώς το πρόγραμμα. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε για το ωραίο βίντεο του Μπερμπάτοφ. Γιατί για όλους εμάς που είμαστε απ' έξω, είναι ωραίο να βλέπουμε τι γίνεται στα αποδυτήρια μιας ομάδας. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, ακόμα και πάει από όπου έχει εισαγάγει στην καθημερινότητα, έχει βάλει την κάμερα, την ενημέρωση, το διαδίκτυο κλπ. Δεν έχει τέτοια πλάνα από τα αποδυτήρια. Ποτέ. Νομίζω. Ποτέ. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Ναι. Γιατί φωνάζουν οι παίχτες, δεν θέλουν. Τώρα σήκωσε την κάμερα άλλος χθες, πήξε να του πει όχι. Και όταν είσαι ο Μπερμπάτοφ. Γι' αυτό ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο και η διάλογή του και το τι συμβαίνει στα αποδυτήρια κτλ. Πώς το καταφέρνεις αυτό, κάνεις λογαριασμό για να βγεις live. Στο Facebook. Στο Facebook είναι. Δεν ξέρω. Για να είσαι πραγματικό χρόνο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε προχθές στη Βουλγαρία και το επανέλαβε και χθες εδώ στην. Ναι, μετά για να ρωτιόσασταν γιατί πήγε. Γι' αυτό πήγε. Ναι. Για να κάνει προπόνηση το βίντεο. Έτσι. Πρόβα το έκανε. Όπου και βέβαια, μάθαμε χθες τι γίνεται στα ποτήρια. Στο μάτς του Στοέτσκοφ μπήκε στο 40, γιατί ήταν 40 λεπτά μάτς, και στο 42 βάλε γκολ. Από παλιά του Στοέτσκοφ. Βέβαια δεν ήταν και ότι πιο σωστό το να παίξει και μάλιστα σε γήπεδο Βούρκο, γιατί έβρεχε συνέχεια. Αλλά έγινε. Κάτι το οποίο δεν. Κακώς έγινε. Δεν σου ερχόταν να το παίξει στο στοίχημα, διότι βλέποντας τις φωτογραφίες νωρίτερα. Έτσι το Στόικοσκοφ με τον Μπερμπάτοφ να είναι περίπου σαν μαφιόζοι που δίνουν ραντεβού σε ένα θέρετρο της Ιταλίας. Εντάξει, δεν σου πήγαινε ότι αυτοί οι χαβαλετζίδες θα μπουν μέσα και θα παίξουν μπάλα και όμως παλιά Στόικοσκοφ και γκολ Μπερμπάτοφ. Ο γνώστης του διαδικτύου, Γρηγόρης Ατρίδης, λέει «Άκη, πάτα δημοσίευση και έχει επιλογή live». Για να μαθαίνεις. Κάτι έμαθες και σήμερα. Πατάς δημοσίευση στο Facebook και έχει και επιλογή μέσα σε όλα αυτά και live. Κάνε ένα live τώρα μέσα από το στούντιο. Δημοσίευση τι, ωραία, περίμενε. Κάτσε ρε Γρηγόρη, δώσε μας άλλη μια πληροφορία. Λοιπόν, μπαίνω εγώ στο κινητό μου, που είναι 3G. Μάλιστα. Πηγαίνω βίντεο, έτσι. Facebook. Όχι, άρα δεν πάω στο κινητό μου, πάω Facebook.
και πατάω δημοσίευση χωρίς να έχω προστάρει κάτι. Στη σελίδα σου δεν πας. Στο προφίλ μου πάω. Να το, ναι, ναι, στο προφίλ. Δημοσίευση. Ωραία. Το έλα, να το κάνουμε μαζί. Live βίντεο, να το μας μάθει ο Μπερμπάτοφ. Έχει φωτογραφία, βίντεο, live βίντεο, κοινοποίηση παρουσίας, πώς νιώθετε κτλ. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εδώ είσαι. Δημοσίευση. Φαντάς, ναι. Ωραία. Να το, live βίντεο. Α, είναι από τις καινούργιες εφαρμογές που μπήκαν πριν λίγες μέρες στο Facebook. Για πάτα. Live βίντεο. Να επιτρέπεται η πρόσβαση στην κάμερα. Εννοείται ότι δεν πρέπει να φαίνεται. Τι έχουμε να κλείσουμε. Να επιτρέπεται η πρόσβαση στην κάμερα. Τι μας ρωτάς κιόλας. Mm. Πρέπει να πας δηλαδή εκεί στις ρυθμίσεις και να το κάνεις κάμερα να επιτρέπεται. Α, είναι και αυτό. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Και αφού το κάνεις, που το έκανε ο Μπέρμπα, ναι, μετά πας και κατευθείαν. Τώρα δεν μπορούμε. Θέλει χρόνο. Πηγαίνετε, λέει, στο 24, το προφίλ του 24, λέει ο Μάστορας. Α. Να το κάνουμε από το προφίλ του 24. Ωραία. Όχι από το δικό σου. Πήγα. Δημοσίευση. Live video. Να επιτρέπετε. Και μας βλέπουν όλοι όσοι είναι αυτοί 80.000, 90, πώς είναι. Αυτοί μας βλέπουνε. Ναι. Γιατί ναι, εγώ τον Μπερμπάτο τον έβλεπα, αλλά δεν είμαι φίλος του. Μου ζήτησε το έχει ανοιχτό το προφίλ του. Σου ζήτησε και είπες όχι, είμαι είπα, γεμάτος. Όχι, δεν θέλω, ναι, δεν θέλω. Αλλά παρόλα αυτά το. Σου έγραψε, κάνε με άδει, είμαι μπλοκ. Άνοιξες κάμερα, τι. Κάνε με άδει, είμαι μπλοκ. Όχι, δεν ξέρω πώς ανοίγει η κάμερα. Γρηγόρη, πώς ανοίγει η κάμερα, ρε. Στο προφίλ του 24 λέει να πάμε. Και, και από το προφίλ του 24, όταν πάτησα live video, μου λέει να επιτρέπετε. Και της λέω να επιτρέπετε. Από το pages. Τώρα θα μας κοροϊδεύουν, θα λένε ότι άμα δεν ήρθε ο Κόλκας δεν ανοίγει τίποτα. Όχι, ρε, ποιος Κόλκας. Ο Κόλκας τώρα θα είχε νευριάσει ήδη. Εμείς καθόμαστε εδώ υπομονετικά και. Λίγο πριν να ακούσουμε έτσι 2-3 ψατάκια του Βλάντα Νίβιτς για τον σημερινό αγώνα, από όλα όσα δήλωσε στη Νόβα. Θα το δούμε σε λίγο. Έχει ένα μήνυμα ανεβάσει πάει ΠΑΟΚ στη μνήμη του Παναγιώτη Πικυλίδη. Video, οι Apple άνθρωποι Apple πεθαίνουν Apple μόνο όταν τους ξεχάσεις και ο Παναγιώτης Πικυλίδης είναι πάντα κοντά μας, αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ακόμα όμως το καλοσκεφτείς είναι απίστευτο ότι έφυγε ο Πικυλίδης. Ακόμα. Μετά από 2 χρόνια. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, είπαμε για τον Πανίνο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αναφέραμε και ενδεκάδα. Υπάρχουν οι δηλώσεις νεαρών παιχτών του ΠΑΟΚ, αλλά και του Βλάνταν Ίβιτς στη Νόβα, τις οποίες θα ακούσουμε σε πολύ λίγο ένα μικρό κομμάτι. Για να μπούμε στους ρυθμούς του παιχνιδιού, 6 και 4 το θυμίζουμε, Πανιόνιος ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Επόμενο μάτς την Πέμπτη, πάλι νωρίς απόγευμα εδώ με τον Πανιόνιο. Την Κυριακή το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την ΑΕΚ. Και λογικά τρίτη βράδυ, 31 Μαΐου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τελευταίο παιχνίδι. Για να ακούσουμε πώς μίλησε για αυτόν τον αγώνα ο Ίβιτς. Δεν νομίζω ότι μπορείς να μας πειράζει στο επίπεδο συγκέντρωση, γιατί ξεκάθαρο είναι τι θέλουμε και έχουμε βάλει υψηλούς στόχους σε αυτό το play-off και ο καθένας από εμάς, ξεκινώντας από το προπονητικό team και τους παίκτες, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας βγάλει κάτι έξω από αυτό που θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά εκτός που σε αξιοποιήσατε αυτή την εβδομάδα, σε αγωνιστικό επίπεδο πάντα, για την ομάδα, δουλέψατε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπολογίζαμε ότι υπάρχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των αγώνων. Σίγουρα ότι δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα, γνωριζόμασταν όλοι για ποιο λόγο. Προετοιμαζόμασταν από την αρχή, θα παίξουμε Κυριακή, Τετάρτη, 3 εβδομάδες και να τελειώσουμε. Δυστυχώς κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά όπως είπα πριν, ήμασταν έτοιμοι για όλα και θα δώσουμε μάχη μέχρι τελευταία αγωνιστική. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελλο νικώντας στον τελικό του κυπέλλου και επίσης επικράτησε και του Πανιωνίου στην εξαναβολή στην αγωνιστική, η οποία έγινε χθες.
Είναι δεδομένα αυτά συν την κόπωση των ομάδων τα οποία επηρεάζουν την όλη διαδικασία, πιστεύετε, και σε επίπεδο ψυχολογίας, σε επίπεδο... Κοιτάξτε, ο καθένας είμαι σίγουρος ότι βλέπει το πρόγραμμά του και βλέπει το επόμενο παιχνίδι. Έτσι και εμείς. Καλό για μας είναι ότι εξαρτάμε από τον εαυτό μας. Έχουμε άλλα 4 παιχνίδια. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να ήμασταν αυτοί που πρέπει να ήμασταν σε κάθε παιχνίδι και εύχομαι ότι μέχρι το τέλος την άλλη εβδομάδα όταν τελειώνει το play-off θα δώσουμε, όπως είπα προηγούμενα, θα δώσουμε ο καθένας ό,τι καλύτερο γίνεται για να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό. Από τον αγώνα της περασμένης Κυριακής σε επίπεδο στοιχείων συνολικά της ομάδας, σε αγωνιστικές συμπεριφορές, τι θα θέλατε να κρατήσετε ενώ στις συνέχειες? Εντάξει, δεν έχω κάτι να... Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή κάτι αν βλέπω τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Ιδιαίτερα το τελευταίο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος και δεν είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση που είχαν οι παίχτες μου στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Αυτό ξεχνιέται. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι, που για μένα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι και πιο σημαντικό παιχνίδι. Και αυτό πιστεύω ότι καταλαβαίνουν και οι παίχτες και προετοιμαζόμασταν για αυτό το παιχνίδι που μας περιμένει τη Δευτέρα. Ένα κομμάτι των δηλώσεων του Βλάντα Νίβιτς στη Νόβα και στον Κωστή Μπότσαρη, το ακούσαμε. Ένας φίλος στην ομάδα μας στο Facebook γράφει: «Ρε παιδιά, έκανε χθες ο Μπερμπάτο αυτό το live ένα βίντεο ευχάριστο, δείχνοντας το καλό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των παιχτών και στο προφίλ του τα σχόλια των συνοπαδών μας είναι απαράδεκτα. Βρίζουν και κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα. Πόσο μιζέρια δηλαδή, έλεος». Ναι, αυτό δεν το είπαμε. Κάτσε να δεις, άμα δεν κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει με αυτό το βίντεο. Δηλαδή τώρα μπορεί να είναι και λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεις πώς θα το θυμηθούν όλοι. Και τον Μπέρκα και τον Χαρίση και τον Κοροβέση και τον Τζαβέλα και ποιος άλλος μίλησε. Κάτσε να δεις. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Εντάξει, ήταν λίγο ρίσκο και ήθελε να έχεις λίγο το κύρος, το πρεστίζι του Μπερμπάτοφ για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή να είσαι τόσους μήνες με ένα ερωτηματικό, που βρίσκεσαι, τι κάνεις, αν θα βοηθήσεις. Να μην έχεις καν βοηθήσει στο προηγούμενο διάστημα πριν τραυματιστείς σε αυτό το μεγάλο τραυματισμό και να βγεις και να πουλήσεις έτσι τρέλα. Αλλά τα γουστάρουμε αυτά, θεωρώ, και καλό είναι να μπορούν να τα κάνουν οι ποδοσφαιριστές, αρκεί μετά να μπορούν να τα υποστηρίξουν κιόλας. Αλλά όντως σε ένα άλλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει ευκολότερα δεκτό και να είναι και λιγότερα και αυτά τα σχόλια που αναφέρει και ο φίλος, που τα είδα και εγώ, και να υπάρχει και μικρότερο ρίσκο ότι μετά, άμα στραβώσει το αποτέλεσμα, θα χειροτερέψει η κατάσταση. Διότι είναι πάρα πολύ σύνηθες και από άλλους χώρους να λες τι ωραία που περνάμε. Περνάμε τέλεια, και αυτό βγαίνει και στη σκηνή που λένε οι καλλιτέχνες και αναγουλιάζω. Αλλά ρε φίλε, και στη σκηνή, τη θεατρική και τη μουσική και στο χόρτο, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Και αν δεν έρθει το αποτέλεσμα, μετά στραβώνουν όλα. Ναι, ναι. Αυτά έτσι. Και ειδικά μετά που... φταίνε όλα. Να πούμε... Και πρέπει κάθε αποτυχία αγωνιστική να συνδυάζεται και με μια ανθρωποθυσία. Κάθε μάτς που δεν κερδίζεις πρέπει να παίρνεις και ένα κεφάλι. Αυτό έγινε συνήθεια. Ναι. Να πούμε πάντως ένα ευχαριστώ στον Δημητράκη τον Μπερμπάτοφ, διότι τουλάχιστον μας έμαθε να κάνουμε ανα πάσα στιγμή live αναμετάδοση της εκπομπής στη σελίδα μας στο Facebook, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ήδη έκανες μια απόπειρα τώρα στο διάλειμμα, ανέβηκε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων και ήδη έχει 159 προβολές, βλέπω εγώ εδώ. Ναι, σκέψου. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα προς το κλείσιμο τώρα που είμαστε έτσι ψιλοέτοιμοι, αφού τα έχουμε ολοκληρώσει όλα. Είναι άδειο το στούντιο, ρε φίλε, χωρίς τον συνάδελφο. Είναι άδειο το στούντιο. Αυτό τώρα το εννοείς κυριολεκτικά, έτσι. Ναι. Ενώ είναι εδώ και υπάρχει μια κοσμοσυρωή. Χωροταξικά. Ναι. Ναι. Ενώ τώρα βλέπεις ότι υπάρχει μια άπλα, ένα κενό. Ένα... Ναι. Και υπάρχει και μια σχετική ησυχία. Έτσι. Είναι τα πράγματα λίγο πιο flat. Είναι χωνάκι χωρίς παγωτό το ΠΑΟΚ 24 χωρίς τον
Σταύρο Κόλκα και... του οποίου οι μεταδόσεις δεν χάνονται, ειδικά στα play-off, έτσι, πες το και αυτό. Εξτρέμει το φιλοκάρδι σου. Τι ήτανε... Πήγα Δευτέρα πρωί στο λογιστήριο και ζήτησα να γραφτεί κανονικά διπλό το μεροκάμενο της Κυριακής, το ένσημο, ήτανε βαρύ και ανθυγιεινό. Για τη μετάδοση του λεωφόρου. Για τη μετάδοση του λεωφόρου, ναι, ναι. Τι τον επηρέασε, τι τον ενόχλησε εκεί. Όπου λέω το Σάββατο, έτσι που βρεθήκαμε, είπε αυτό, εκείνο και το άλλο για τον διαιτητή. Και λέει ο Κόλκας, όχι, όχι, του είπα και αυτό και εκείνο. Με διόρθωσε, σου λέει, ρε φίλε, μην παίζεις με το πρεστής μου, με το κύρος μου. Για ένα όνομα ζούμε. Κούρασε αυτό. Δεν είπα, λέει, μόνο αυτά. Κούρασε αυτή η γκρίνια για τον διαιτητή. Πω, κούρασε. Εντάξει, προφανώς ο συνάδελφος δεν έχει κουραστεί. Τι να πω. Με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ παίζεις. Εντάξει. Στην ταινία που λες που είδαμε το Σάββατο. Α, βγήκε και αυτό. Στην παράσταση, ναι, και λέω στην ταινία. Λοιπόν, πες μας μια και φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Κρατικού Θεάτρου και μας έβαλε στο κλίμα. Εσείς πήγατε και το είδατε Σάββατο βράδυ, το ταξιδεύασμα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το οποίο θα παίξει για την εβδομάδα πάλι στο Λαζαριστές. Πάλι στη Μόνη Λαζαριστών. Καταρχήν είναι στο μικρό θέατρο, ναι. Το είχε κόσμο, για μικρό θέατρο και ήταν σχεδόν γεμάτο. Έχει πεταλάκια κανονικά, δηλαδή έχει μια κεντρική θύρα, τη θύρα των επισήμων. Ναι. Είναι τετράγωνος ο χώρος, ρε παιδί μου, και είναι μικρός, δηλαδή από τη μία πλευρά είναι το σκηνικό, δεν έχει καρέκλες. Από τις άλλες δύο τις πλάγιες, είναι σαν πεταλάκια, έχει κανονικά καρέκλες, κερκίδα, δηλαδή τέσσερα διαζώματα με καρέκλες είναι σαν κερκίδα. Δεν αυτό το θεατρικό που είναι πολυθρόνα, ευελούδινη κλπ. Και η κεντρική, τα επίσημα, ας πούμε, που είναι εκεί που κοιτάνε οι ηθοποιοί όταν παίζουν, που και εκείνο ήταν γεμάτο και ήμασταν εκεί. Καλή παράσταση. Πολύ καλή παράσταση, πολύ δυνατή, δηλαδή κατάλληλη για κόσμο και που υποστηρίζει άλλες ομάδες ή και που δεν ασχολείται καθόλου με τα αθλητικά. Δεν ήταν πολύ ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ήταν τόσο όσο. Ναι. Για να μην γίνει και υπερβολή. Αυτά που ήθελε να τα περάσει και να βγάλει. Και την τρυφερή, την ωραία εικόνα για το οπαδικό κίνημα, γενικά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και παθιάζονται και έχουν συνδυάσει τη ζωή τους με το ποδόσφαιρο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ήθελα να σου πω ότι έβγαλε, θεωρώ εγώ, και ένα πολύ ωραίο κλίμα που με έκανε λίγο να νιώσω άσχημα για την σχέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ο Τσιόλης, επειδή είναι νότιος ΠΑΟΚΣΙΣ, ναι. Την έχει αυτή την αδελφικότητα πολύ. Για το πώς, ας πούμε, αυτά τα δύο σωματεία είναι και τα δύο προσφυγικά και στο παρελθόν στηρίζαμε πάντα ο ένας τον άλλον και τέτοια. Το βρήκε ωραία. Και εγώ που τα τελευταία χρόνια έχω λίγο αλλοιωθεί, αλλοτριωθεί. Την Κυριακή θα σου πω. Και με τσατίζει λίγο, ρε παιδί μου, αυτή η καθεστωτική συμπεριφορά όταν μπορεί τη ΑΕΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λίγο με έκανε να νιώσω άσχημα, να πω, ρε, εσύ μήπως τα έχω αδικήσει τα αδέρφια μας. Τα ξαδέρφια μας, να το πω έτσι. Όχι τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας. Που προερχόμαστε από το ίδιο σόι. Και το έβγαλε ωραία, τρυφερά. Πολύ ωραία παράσταση. Ήταν και βέβαια ο Κόλκας, ο οποίος. Τι να σου πω. Ο πιο γνωστός Έλληνας ηθοποιός αυτή τη στιγμή να πήγαινε να δει την παράσταση. Δεν θα γινόταν τόσο σούσουρα από την πλευρά των θεατών. Ότι α, είναι και ο Τάδε εδώ και το βλέπει το μάτς. Ναι, ήταν ο Σταρ. Έτσι. Τους πρωταγωνιστές μπορεί να μην τους ξέραμε με τα επιθετά τους, αλλά τον Κόλκα που ήταν. Οι δύο οι κοπέλες που ήταν πρωταγωνίστρες ήταν εντάξει. Πολύ ωραίες. Και εντελώς με στο πετσί του ρόλου της Παόκτσους. Ωραία. Που βρίζει τον Ολυμπιακό, ξέρεις εκεί, γιατί τα πήρε στο κρανίο. Είχε και διαιτησία, είχε πάλι γκρίνια. Ναι, ναι, και παίζει. Εννοείται! Ο Καρναφέρης ήταν το κόκκινο πανί στην παράσταση, βέβαια. Αυτό σφύριζε. Καλό το κόκκινο. Αυτό σφύριζε. Αυτό είναι αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγανε οι πιτσιρίκες που λέγανε κρύψε το κασκόλ σου. Ήταν στο σταθμό Λαρίς και λέγανε ποιο να κρύψω το κασκόλ, ρε. Πάω και είμαι, θα κρύψω το κασκόλ. Ας έρθουν εδώ. Μα είναι πολλοί. Δεν πειράζει, ας έρθουνε. Τους έχουμε. Κατάλαβες αυτό το τσαμπουκά του Παοξή οπαδού που δεν μασάει να πάει εκτός έδρας και να κάνει κερκίδα. Ωραία. Αξίζει να πάτε να δείτε την παράσταση. Δύο-τρεις ειδήσεις λίγο μακριά από τον ΠΑΟΚ. Ο Φουστέρ έκανε ανάρτηση για να πει ότι δεν πάω σε άλλη ελληνική ομάδα. Και όλα αυτά επειδή γράφτηκε χθες ότι τον θέλει ο ΠΑΟ κτλ. Θα πρέπει να το έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Είναι μεταγραφικό κόλπο. Και γίνεται για τις εντυπώσεις. Περνάει ένα μήνυμα ότι θέλει, γράφεται κάπου, θέλει ο ΠΑΟΚ τον τάδε. Μετά από δύο μέρες αυτό το τάδε, τον οποίο δεν ξέρει τίποτα ο ΠΑΟΚ,
τον αποκτά ο Ολυμπιακός. Τον πήρε μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός τον τάδε. Έτσι γίνεται και με παίχτες του Ολυμπιακού. Τον θέλει και καλά ο ΠΑΟΚ, το περνάει ή αυτός ή η ομάδα, με σκοπό να ανανεώσει και να έμεινε ο αρχηγός ο Φουστέρ και δεν πήγε σε αυτούς και έμεινε σε εμάς για τις εντυπώσεις. Όλα αυτά, για να το πούμε για άλλη μια φορά, ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, το συγκεκριμένο. Άλλη μια είδηση με ενδιαφέρον, γιατί γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ συνάντησε αυτόν τον προπονητή, τον Παύλο Φονσέκα, ο οποίος ήταν στη Μπράγκα, πήρε το τελικό του κυπέλου με την Πόρτο και φαίνεται ότι αναλαμβάνει να καλύψει το τεράστιο κενό του Μιρτσέα Λουτσέσκου στη Σαχτάρ. Η είδηση μεγάλη αυτή ότι αλλάζει η Σαχτάρ προπονητή και φεύγει ο Λουτσέσκου και φαίνεται ότι ο Πορτογάλος συγκεκριμένος είναι ο αντικαταστάτης του. Πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Τώρα τον συνάντησε ο ΠΑΟΚ, τον ήθελε ή όχι, ο Μίχελ ξέρει, στην Πορτογαλία σίγουρα 100% έχουν γίνει επαφές για προπονητή. Πολλά ονόματα έχουν ΠΑΟΚ, συζητηθεί, κάποια άλλα δεν έχουν συζητηθεί καν, έχουν απλώς προταθεί και πολλά είναι αυτό που ανέφερες πριν και για ποδοσφαιριστές, ότι ισχύει και για προπονητές, όταν συζητάνε με κάποιες ομάδες σίγουρα συντηρούν στην δημοσιότητα και ένα ενδεχόμενο ενδιαφέρον από άλλες ομάδες ακριβώς για να πιέσουν για συμφωνίες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να πάρει έναν προπονητή τέτοιου επίπεδου. Σαν αυτόν που λέμε τώρα ή... Τέτοιας χώρας. Ναι. Και τέτοιου επίπεδου. Σ' αρέσουν οι Πορτογάλοι, έτσι. Βέβαια, ναι, ρε φίλε. Και ας μην είναι ο κορυφαίος Πορτογάλος. Όχι, εντάξει. Άμα μπορεί να έρθει. Οι δύο κορυφαίοι. Άμα μπορεί να έρθει και ο κορυφαίος. Ο άλλος κορυφαίος είναι η άλλη είδηση. Κάπου γράφτηκε, νομίζω ότι την Τρίτη έχει ραντεβού ο Μουρίνιο στο Μάντσεστερ. Έτσι με τη United, μάλλον για εκεί πάει. Φοβερό και αυτό το Σαββάτου, δεν το λες. Πάλι άτιτλος έμεινες, η Μανιούν που ψιλοπαρακαλούσες να το χάσει. Γιατί? Όχι ότι έχεις καμιά κακία στην ομάδα, αλλά πάλι θα βγάζαν κάρτα εσένα. Δεν πήρες τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είσαι και αυτούς. Και λέει ο Τσορμπατζόγλου, ναι, αλλά βάλαμε τις βάσεις. Το μέλλον είναι δικό μας. Αυτή είναι η παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει ψυχή του. Δεν ξέρω, θα δούμε τις μεταγραφές. Τι θα κάνουμε. Αυτά. Καλό μεσημέρι, έρχεται ο αγαπημένος σας Χρήστατος Αλτίδης, εδώ είναι, γιατί έχω διάφορα μηνύματα και στο Facebook. Έρχεται, εδώ είναι με την κολοσιαία ανακοίνωση Καϊάρης, την οποία συζητάει όλη η Ελλάδα. Για να ακούσουμε.